Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα ή καλησπέρα ανάλογα από ό,τι βλέπετε το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσω τον τρόπο που μπορείς να δημιουργείς, να πάρεις τον νόμο της έλξης στα χέρια σου, να πάρεις τον νόμο της δημιουργίας στα χέρια σου. Τα πάντα είναι δημιουργία, είτε το αντιλαμβάνεσαι είτε δεν το αντιλαμβάνεσαι. Πάτε το like για να ανέβει... Ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά, για να διευρύνουμε τη γνώση το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολλή γνώση, με πάρα πολλή πληροφορία. Μπορεί να κοινοποιήσει το βίντεο, αν σου αρέσει το βιντεάκι. Αν θέλει, να το κοινοποιήσει σε ένα φίλο σου στο Facebook, στην πλατφόρμα σου, στο WhatsApp, στο Messenger. Έχει ένα κουμπί κοινοποίηση, αντιγραφή και το στέλνει όπου θέλει. Σχολιάζει ό,τι θέλει κάτω το βίντεο. Την αγάπη σου, την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου. Σα αγαπάω. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Αυτή τη στιγμή εγώ που μιλάω είμαι σε μια κατάσταση βέτα. Ωραία. Τα κύματα είναι α, β, α, θ, δ. Αυτές είναι οι καταστάσεις και είναι και τα κύματα γ. Στα κύματα γ είσαι σε μια πάρα πολύ έντονη διαλογιστική κατάσταση. Εγώ όπως έχω πει όλη την ημέρα κάνεις διαλογισμό. Καθόλου την ημέρα διαλογίζεσαι. Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο είναι Διαλογιστική σου κατάσταση. Είναι συνειδητή η κατάστασή σου έτσι ώστε να δημιουργεί συνειδητά είτε με τα μάτια κλειστά είτε με τα μάτια ανοιχτά. Μπορεί να είσαι με τα μάτια ανοιχτά αν είσαι τόσο καλά εκπαιδευμένο, αν έχει καλάβει τόσο καλά πώ δουλεύει το σώμα, πώ δουλεύει το μυαλό και να δημιουργεί με τα μάτια ανοιχτά. Να δημιουργήσει συναισθήματα με τα μάτια ανοιχτά. Να ενεργοποιείς μέσα σου τη συναισθηματική σου κατάσταση με τα μάτια σου ανοιχτά. Απλά θέλει εκπαίδευση. Τα πάντα λειτουργούν μέσα από κάποια συγκεκριμένα βηματάκια, μια συγκεκριμένη φόρμουλα. Και αυτή η φόρμουλα ποια είναι. Και είναι ο διαλογισμό. Έτσι θα αρχίσει να αλλάζει, έτσι θα αρχίσει να δημιουργεί, έτσι θα αρχίσει να βλέπει τη σκέψη σου. Τι έχει εδώ μέσα. Ε, τι έχουμε πει. Υποσυνείδητο νου. Συνειδητό νου. Υπεραναλυτικό. Στο ενδιάμεσο. Ο υπεραναλυτικός είναι σε, στην κατάσταση beta high beta. Γι' αυτό ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην οποία είναι αγχωμένος, στην οποία δυσκολεύεται. Γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται να μάθει πώ λειτουργεί το μυαλό. Και για να μάθει πώ λειτουργεί το μυαλό, χρειάζεται να το παρατηρήσει. Και όταν θα το παρατηρήσει και θα γίνει εσύ ο παρατηρητή και θα καταλάβει ότι δεν είσαι η σκέψη σου, και ότι αυτό είναι απλά ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει εκεί μέσα, τότε θα αρχίσει να αντιλαμβάνεσαι το μαγικό τη δημιουργία. Σα αγαπάω. Ο λόγο που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω του ανθρώπου να διευρύνουν τη συνειδητότητά του. Είναι για τη διεύρυνση τη συνειδητότητα του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση τη συνείδηση στου ανθρώπου, στη γέα μα, στο γαλαξία μα, στο σύμπαν μα. Σε οποιονδήποτε το χρειάζεται, σε οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Σε οποιονδήποτε το θέλει πραγματικά. Για τη διεύρυνση τη αγάπη στον πλανήτη, για τη διεύρυνση τη αγάπη στην ανθρωπότητα, για τη διεύρυνση τη αγάπη μέσα σε μένα και μετά και στου υπόλοιπου ανθρώπου. Και τι γίνεται λοιπόν, Μπαίνει σε αυτή τη διαλογιστική κατάσταση και φεύγει από αυτά τα κύματα βετά. Και πα στα κύματα Α. Στα κύματα Α αυτά τη δημιουργία, στα κύματα Α αυτά τη εμπιστοσύνη. Τη εμπιστοσύνη ουσιαστικά του σώματο. Αρχίζει το σώμα και σε εμπιστεύεται εκείνη τη στιγμή. Και μπαίνει σε αυτή την κατάσταση για να δημιουργήσει τα κύματα Α. Κύματα Α, Θ, Δ. Που είναι η πλήρη σύπνωση. Αλλά πο πολλέ φορέ, παραδείγματο πας πα να κοιμηθεί. Και δεν μπορεί να χαλαρώσει. Γιατί δεν μπορεί να χαλαρώσει, Γιατί είσαι συνεχώ σε αυτή την κατάσταση. Β, χ, β, καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Δεν έχει χαλαρώσει ποτέ και το σώμα σου. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή την κατάσταση τη δημιουργία. Χρειάζεται κάποιο χρόνο. Επίση, οι καθημερινέ σου συνήθειε είναι αυτέ που δεν σε αφήνουν να μπει σε αυτή την κατάσταση τη δημιουργία. Και πα και κλείνει τα μάτια για να ξεκινήσει να δημιουργεί, να δουλέψει με, τον... με την έλξη, να δουλέψει με τη δόνηση. Και δυσκολεύεσαι ακόμα περισσότερο γιατί τα πάντα είναι μπερδεμένα σε αυτό το τοπίο. Πα να φανταστεί πώ θέλει να είναι η επόμενη σου μέρα. Πα να οραματιστεί πώ θέλει να είναι η οικονομική σου κατάσταση αλλά δυσκολεύεσαι. Γιατί δουλεύεις μηχανικά και είναι ένα χάος. Χαοτική κατάσταση. Και το θέμα είναι ότι σκέφτεσαι συνεχώς τα προβλήματά σου. Και εκείνη τη στιγμή που πα να σκεφτεί τι είναι αυτό που θε να δημιουργήσει, τι είναι αυτό που θε να δώσει στη ζωή σου, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί όταν συνεχώ σκέφτεσαι τα προβλήματά σου, τα προβλήματά σου έχουν προγραμματίσει τη ζωή σου, έχουν προγραμματίσει το υποσυνείδητό σου. Και αυτό θα είναι το καθημερινό σου πρόγραμμα. Οπότε δεν είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή εσύ να πα να τοποθετήσει ένα νέο πρόγραμμα. Για να τοποθετήσει λοιπόν αυτό το νέο πρόγραμμα, Χρειάζεται και μέσα στην καθημερινότητά σου να φύγει από αυτέ τι καταστάσει οι οποίε δεν σε βοηθάνε. Χρειάζεται να είσαι νυφάλιο σωματικά και πνευματικά. Χρειάζεται οι καθημερινέ σου δραστηριότητε να είναι σε ένα επίπεδο το οποίο θα αισθάνεσαι όμορφο. Χρειάζεται η δόνησή σου να είναι σε ένα υψηλό, σε μια υψηλή κατάσταση. Πολλά παιδιά μου λένε, ξέρει τι Γιώργο, δουλεύω, με τον οραματισμό, με το, το συνέστημά μου, αλλά δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ναι, γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει. Υλοποίηση, φτιάχνω, δημιουργία. Διαλέξτε λέξει εσεί και τοποθετήστε τις λέξεις ανάλογα, τι λέξει ανάλογα, ό,τι σα ταιριάζει. Γιατί, γιατί όλη σου η μέρα είναι σε μια χαμηλή συνειδησιακή κατάσταση. Όλη σου η μέρα είναι αρνητική. Τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια τη ημέρα σου είναι στο αχ και στο βαχ. Τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια τη ημέρα σου είναι στο φόβο, στο φθόνο, στη ζήλια, στον εκνευρισμό, στο θυμό. Πώ λοιπόν εσύ ξαφνικά το βράδυ προσπαθεί να γίνει συνειδητό, ενώ είσαι συνειδητό καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα και πα να μπει σε αυτά τα κύματα Α τη δημιουργία, αυτά τα υπέροχα κύματα. Και θε να μπει. Δεν πρόκειται να μπει. Χρειάζεται μέσα στην ημέρα σου να βάλει πραγματάκια τα οποία θα σε βγάζουν από αυτές τις καταστάσεις της χαμηλής συνείδησης. Ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να φεύγεις από αυτές τις καταστάσεις είναι η αναπνοή. Έχουμε πει, η αναπνοή είναι αγχολητικό. Αν ξεκινήσει να παίρνει μερικέ αναπνοέ από τη μύτη, η εκπνοή, από τη μύτη, εκπνοή από τη μύτη, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από, από το στόμα. Και οι εκπνοέ σου να είναι λίγο πιο βαθιέ, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη να έχει μια εκνοή 1, 2, 3, 4. Και να κάνει μια εκνοή 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα δει ότι θα αρχίσει να χαλαρώνει νοητικά και σωματικά. Αυτό είναι ο τρόπο λοιπόν τη δημιουργία. Ένα ήρεμο νους μπορεί να δημιουργήσει. Ένα ήρεμο νους μπορεί να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Για να είσαι ευτυχισμένο, χρειάζεται να είσαι ήρεμο. Για να έχεις χαρά στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι ήρεμος. Για να φέρεις τη χαρά στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι ήρεμος. Και αυτή η ηρεμία προέρχεται από τη σωματική και από την νοητική ηρεμία την οποία εσύ ο ίδιος να μορφώνεις μέσα από τις συνήθειες τις οποίες έχεις τοποθετήσει μέσα στη ζωή σου και μέσα στην καθημερινότητά σου. Έτσι δεν είναι. Και έγραψα και ένα ωραίο post το πρωί έχει να κάνει και με την ηρεμία και με την αυτοπεποίθηση. όμως. για να δημιουργήσει ηρεμία, για να δημιουργήσει αυτοπεποίθηση, χρειάζεται οι καθημερινέ σου εργασίε, οι καθημερινέ σου συνήθειε να είναι σε αυτό το επίπεδο που σε φέρνουν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί μπορεί εσύ, παραδείγματο χάρη, να έχει μια συνήθεια καθημερινή η οποία σε χαλαρώνει νοητικά, σε χαλαρώνει σωματικά, αλλά αυτό να το κάνει για μισή ώρα την ημέρα. Και να τα αφήνει μετά. Δηλαδή, παραδείγματο λέμε ό,τι λέμε τώρα εδώ σε αυτό το βίντεο. Αυτογνωσία για εσωτερικό, για να καταλάβουμε τον εαυτό μα, για να αντιληφθούμε πώ δουλεύει το σώμα, πώ δουλεύει το μυαλό. Λέμε αυτά τα πάντα, αλλά εσύ, μετά πας έξω, βάζει κάποια πραγματάκια για μια ώρα ξέρω εγώ από αυτό που άκουσε στο βίντεο. Είπα αυτά που έχει ακούσει από άλλου ανθρώπου, και μετά γυρνά στο διακόπτη και ξεχνά όλα αυτά που είπαμε και επαναλαμβάνει τα ίδια που επανέλαβε και χθε. Νοητικά, σωματικά, συναισθηματικά. Επαναλαμβάνει τι συνήθειε, συνήθειε που μπορεί να είναι. Το τσιγάρο, το ποτό, το φαγητό. Η συναναστροφή σου με διάφορου ανθρώπου, η τηλεόραση που θα δει, η εφημερίδα που θα διαβάσει, λέω παραδείγματα διάφορα τα οποία μπορεί να έχει ή αυτά που δεν κάνει. Ο διαλογισμό που δεν κάνει, ο περίπατο που δεν κάνει, οι δηλώσει που δεν κάνει, ο τρόπο που μιλά για τον εαυτό σου, η κριτική που ασκεί τον εαυτό σου, η κριτική που δεν χρειάζεται να ασκεί τον εαυτό σου, διάφορα πράγματα. Οπότε, ναι, να μπει σε αυτή την κατάσταση τη δημιουργία το βράδυ, παραδείγματο χάρη. Να μπει, να αρχίσει να ονειρεύεσαι, να φαντάζεσαι πώς θε να φτιάξει τη ζωή σου, πώ θε να τη διαμορφώσει, να βάζει στα χέρια σου στην καρδιά σου και να ενεργοποιεί το συνέστημα. Αλλά ποια είναι η ημέρα σου. Ποια είναι η καθημερινότητά σου. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να κάνεις και αυτά τα πράγματα που χρειάζεται να κάνεις. Γιατί είναι και αυτά που δεν κάνεις και αυτά που κάνεις. Είναι δύο τα κομμάτια. Είναι δύο οι πλευρές. Και δεν πάει μισό-μισό. Για να αλλάξει δεν πάει λίγο-λίγο. Ίσως στην αρχή να πάει λίγο-λίγο. Μέχρι να αρχίσει να διαμορφώνει τι συνήθειε και για να κάνουν αυτέ οι συνήθειες εγκατάσταση μέσα σε σένα, μέσα στο σώμα σου, μέσα στο υποσυνείδητό σου. Εντάξει. Για μία εβδομάδα, για δέκα μέρε. Αλλά μετά χρειάζεται κόψιμο μαχαίρι. Να κοπούνε αυτοί οι δεσμοί. Αλλιώ δεν θα δουλέψει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει και τον οραματισμό το βράδυ και τον άλλον αυτό το πρωί. Πρέπει ο οραματισμό σου να συνάδει, να είναι στον ίδιο δρόμο με τη δράση σου, με την πράξη σου, με το συνέστημά σου, με τη σκέψη σου. Γιατί πολλά παιδιά μου λένε οραματίζομαι, αλλά τι κάνεις με στην καθημερινότητά σου. Έχω συνέστημα υψηλό καθώς οραματίζομαι, τι κάνεις με στην καθημερινότητά σου. Ποια είναι η δράση σου. Για να επέμβεις επίσης στο παντικό πεδίο και για να δημιουργήσεις ακόμα πιο έντονα, χρειάζεται και δράση. Για να επέμβεις σε αυτή τη διαλογιστική κατάσταση, χρειάζεται δράση. Δεν γίνεται να διαλογίζεσαι όλη μέρα και να περιμένεις να έρθει τα πράγματα. Όχι. Θα φέρεις μια συναισθηματική ρεμία, αλλά βάλε δράση στη ζωή σου. Ξεκίνα να φτιάχνεις βίντεο. Ξεκίνα να κάνει γυμναστική. Ξεκίνα να ψάχνει μια νέα δουλειά. Ξεκίνα να, να βλέπει ποιοι είναι αυτοί οι σύντροφοι οι οποίοι σου ταιριάζουν. Τι δεν σου ταιριάζει, βγάλε τα από τη ζωή σου. Ξεκίνα να βάζει στόχο στην οικονομική σου κατάσταση. Ποιο θέλει να είναι το οικονομικό σου. Υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Αλλά είναι αυτά που κάνει και αυτά που δεν κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δουλεύω με πάρα πολλά παιδιά και ένα παιδί κέρδισε στο λαχείο 150.000 ευρώ. Τυχερά παιχνίδια. Το έχω ξαναπεί. Τυχερά παιχνίδια. Ελάτε, αν θέλετε, να σα φτιάξω πρόγραμμα για τυχερά παιχνίδια. Είναι γεγονό αυτό που λέω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Και ελάτε να εργαστούμε μαζί. Conscious coaching, καθοδήγηση συνειδητότητα. Πανασύνδεση σχέσεων με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να φτιάξετε τη σχέση σα με τον σύντροφό σα. Για να φτιάξετε τη σχέση σα με τον εαυτό σα. Για να προσελκύσετε έναν νέο σύντροφο. Δηλαδή, φτιάχνουμε έναν προγραμματισμό για να προσελκύσουμε έναν νέο σύντροφο. Ο οποίο θα είναι κατάλληλο για μα. Ο οποίο θα είναι αυτό που μα αξίζει. Και όχι οτιδήποτε. Αν θέλει κάποιο να χάσει κιλά, απώλεια βάρου. Επίση, φτιάχνω προγράμματα για να χάσουμε κιλά. Διακοπή καπνίσματο. Επίση, φτιάχνω προγράμματα για να κόψουμε το τσιγάρο. Αθλητικές επιδόσεις, άγχος, κρίσεις, ευθονία, ευημερία. Τα πάντα να διαμορφώνουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου παιδιού. Θα με βρείτε στο facebook George Kondis. Θα με βρείτε στο instagram George Kondis, κάτω Pavla Coach. Θα με βρείτε στο facebook ξανά ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης George Kondis στο facebook. Kondis George Yoga στο facebook. TikTok George Kondis κάτω Παύλα Coach. Μου στέλνετε τα μηνύματά σα σε όλε τι πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσετε μαζί μου, για να εργαστούμε μαζί. Την καλημέρα σα, την καλησπέρα σα, την αγάπη σα. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Αν σα αρέσουν τα βιντεάκια πανεβάζω καθημερινά με πάρα πολλή πληροφορία, πάρα πολλή γνώση, πάρα πολύ ωραία πραγματάκια που θα σα βοηθήσουν για να εξελίξετε τη ζωή σα. Σα αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Χαρείτε αυτέ τι όμορφε ηλιόλουσε μέρε στην Ελλάδα μα. Να είμαστε παιδιά.